Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Μαζί του Νίκο, καλησπέρα από το Λίμπερο και από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας. Εγώ είναι η τιμή μου που μιλάω μαζί σας και εγώ πρέπει να σας ευχαριστήσω όλους εσάς. Ναι, πολύ ευγενικό αυτό, γιατί νομίζω ότι εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα, Νίκο. Η αλήθεια είναι... Κακά τα ψέματα όλοι έχετε κάνει και είναι τρομερό, είναι συγκλονιστικό και οι σκέψεις σας μόνο και οι προσευχές σας και όλα αυτά. Εντάξει, έχω κουράσει τον κόσμο. Εντάξει, με κάποιας που μιλάω συνέχεια και τα λοιπά, αλλά δεν μπορώ μέσα από κάπου αλλού να τους ευχαριστήσω. Θεωρώ ότι είμαι, το έχω ξαναπεί, πολύ ευτυχισμένος άνθρωπος και ο πιο τυχερός αυτή τη στιγμή, παρόλο που μου συμβαίνει αυτό το πράγμα, γιατί αυτή η αγάπη, αυτή η ανταπόκριση, αυτή η προσευχή, αυτό το κάλεσμα, αυτή η βοήθεια, δεν ξέρω, θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ τυχερός άνθρωπος. Νομίζω, Νίκο, ότι ούτε και εσύ θα περίμενες τέτοια ενεργοποίηση του κόσμου, τέτοια κινητοποίηση, όχι μόνο από ανθρώπους που γνωρίζεις, αλλά από ανθρώπους που ενδεχομένως δεν έχεις συναντήσει και ποτέ στη ζωή σου στο διάβασο, έτσι δεν είναι, που σου συμπαραστέκονται. Σίγουρα, τώρα αν πάρω με τη σειρά ένα που πρέπει να ευχαριστήσω, πραγματικά θα χρειαστώ μέρες. Mm-hmm. Πραγματικά και όχι μόνο. Δηλαδή δεν μπορώ, είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή άνθρωποι μικροί, μεγάλοι, οικογένειες, παιδιά, γυναίκες, από κάθε ηλικία μου στέλνουν μηνύματα, βρίσκουν το τηλέφωνο μου μέσω το ίντερνετ. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι άλλο να το νιώθεις, να το ζεις και άλλο να το λες. Mm-hmm. Περίμενα κάποια αγάπη, αλλά αυτό το πράγμα όχι, για να είμαι ειλικρινής, όχι. Γιατί είναι και οι μέρες και οι εποχές δύσκολες, γιατί καταλαβαίνω το τι υπάρχει και στην Ελλάδα ειδικά. Ξέρω πως είναι το κάθε σπίτι, ο κάθε άνθρωπος με τις δουλειές, με τα προβλήματα, με το στρες, αλλά αυτό το πράγμα έχει ξεπεράσει για μένα τα όρια της τρέλας. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι συγκλονιστικό, είναι τρομερό. Mm-hmm. Πάντως, Νίκο, από ό,τι καταλάβαμε το τελευταίο διάστημα, αρκετός κόσμος δεν γνώριζε το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει τα τελευταία 3 χρόνια. Αυτή την εντύπωση τουλάχιστον εγώ αποκόμισα. Ναι. Μπορώ να πω ότι δεν ήθελα και εγώ να βγει προς τα έξω. Έχεις επιλέξει και εσύ, να μην. Ακόμα και άνθρωποι δικοί μου δεν το ξέρανε. Να φανταστείτε ότι ο πατέρας μου είχε να με δει 2,5 χρόνια. Δεν τον άφηνα. Και του έλεγα πράγματα τα οποία κάθε άνθρωπος. Δεν θα ήθελα να του πω την αλήθεια. Είναι λογικό. Ή να σε δει. Mm-hmm. Γιατί υπήρχαν μήνες, και όχι μόνο, που ήμουν σε μια φάση που κι εγώ ίδιος δεν κοιτούσα τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή η αρρώστια, κακά τα ψέματα, είναι το χειρότερο πράγμα πάνω στον πλανήτη Γη. Έτσι mm-hmm. θεωρώ εγώ. Έτσι το έζησα, έτσι το ζω, έτσι θεωρώ ότι είναι που δεν θέλεις καμιά φορά ούτε τον εαυτό σου να βλέπεις. Mm-hmm. Πιστέψτε με. Δηλαδή, κάποιος δεν μπορεί να με καταλάβει, αλλά αυτός που έχει περάσει ή περνάει, καταλαβαίνει. Ναι. Και γίνεται και από τις περιπτώσεις, νομίζω, Νίκο, που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η ψυχολογία του ασθενή, έτσι, είναι του ανθρώπου. Δηλαδή να είναι όσο το δυνατό καλύτερα για να το αντιμετωπίζει. Και από το περιβάλλον του και ο ίδιος προσωπικά. Δεν το συζητάω. Είναι το 100%. Ναι. Πραγματικά το 100%. Αν είναι αναλόγως και το χαρακτήρα. Κακά τα ψέματα, έτσι. Ναι. Είναι αναλόγως και οι καταστάσεις. Είναι αναλόγως η οικογένεια. Τα παιδιά, οι φίλοι, αυτοί που σε αγαπάνε, όλες οι καταστάσεις που υπάρχουν. Θεωρώ άλλοι είναι λιγότεροι δυνατοί, άλλοι περισσότερο, άλλοι καθόλου. Εγώ προσπάθησα μέσα από την οικογένεια να είμαι πολύ δυνατός. Πιστεύω πολύ στο Θεό, η οικογένειά μου, η γυναίκα μου, δεν μπορώ να πω κάτι, είναι γυναίκα, παντρεύτηκα για τα δύσκολα. Έτσι τη χαρακτηρίζω. Mm-hmm. Είναι γυναίκα για τα δύσκολα. Ναι. Και τα εύκολα βρίσκεις. Σωστά. Τα παιδιά μου στήριξη τρομερή. Ανθρώπους, τι να πω, δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβετε ή να το διανοηθείτε. Αυτό που ζω εγώ είναι ένα όνειρο αυτή τη στιγμή. Όλο αυτό το διάστημα είναι κάτι που πραγματικά δεν ξέρω. Είμαι τρελά ευτυχισμένος. Παρόλο όλα αυτά που συμβαίνουν και τα λοιπά. Ναι. Όπως είπατε, είναι η ψυχολογία. Ναι. Και τώρα ένα παραπάνω αυτός ο κόσμος με έχει δώσει, όχι ψυχολογία, σου δίνει φτερά. Με έχει δώσει να φτάσω στα ουράνια. Πάντως τα τελευταία χρόνια γενικότερα, Νίκο, και από πριν είχες
δεν είχες περάσει εύκολες τιμές. Επανήρθες στην επικαιρότητα με αφορμή βέβαια αυτό το άσχημο περιστατικό, είναι η αλήθεια. Θυμηθήκαμε και την ιστορία με το 44 και κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχασαν κάποια χρήματα και αρκετά χρήματα, είναι η αλήθεια, για εκείνη την εποχή, από εκείνη την υπαγωγή του άρεστο άρθρου 44, και παρά τις υποσχέσεις που είχατε δεχθεί από τους πολιτικούς, δυστυχώς πέρα από μια πρώτη δόση που πήρατε, έκτοτε φωνήβω όντως εν τη ερήμο, έτσι δεν είναι? Αυτό που μπορώ να πω, εντάξει, καμιά φορά προσέχω λίγο τα λόγια μου, ειδικά όταν μιλάμε για αυτές τις περιπτώσεις, γιατί και 11 χρόνια που περάσανε, δεν έχω πει για κάποιον κακία κτλ. Ναι. Προσπάθησα να το ξεπεράσω το δυνατόν καλύτερο. Αλλά πιστεύω ότι, και είναι το μόνο σίγουρο, ότι μετά από τόσα χρόνια και άλλοι ποδοσφαιριστές από αυτή την περιβόητη κατάσταση που είχε συμβεί τότε, mm-hmm. Υπήρχαν πάρα πολλοί προβλήματα, άλλοι χωρίσανε, άλλοι τα παιδιά, μπήκε πολύ μεγάλο πρόβλημα μέσα στις οικογένειες. Τι να πω τώρα για τους πολιτικούς, το ξέρετε πολύ καλύτερα, πλέον έχουμε μεγαλώσει όλοι, ακόμα και ένα μικρό παιδί μπορεί να είναι άνθρωποι, αλλά κακά τα ψέματα, και ένας πολύ καλός άνθρωπος να γίνει πολιτικός μέσα σε αυτήν εδώ την κατάσταση που θα μπει, θα τον κάνουν κακό, θα τον κάνουν να σκέφτεται μόνο άλλα πράγματα. Θεωρώ ότι αυτό μου δείξαν όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν κάποιοι, αλλά ίσως δεν μπορούν να κάνουν κάτι γιατί είναι κάποιοι άλλοι από πάνω, ίσως προσπαθούν αλλά πάλι δεν μπορούν. Θεωρώ όμως ότι για να κάνεις κάτι, όπως έκανε όλος αυτός ο κόσμος, πρέπει να έχεις αισθήματα. Πρέπει να έχεις καρδιά, πρέπει να έχεις αγάπη, πρέπει να έχεις σεβασμό. Και πάνω απ' όλα, όταν είσαι άντρας, να φοράς παντελόνια. Ναι. Δεν είσαι πολιτικός. Πολιτικός σε ψηφίζουν για να κάνεις ό,τι είναι καλύτερο για τη χώρα σου, και όχι μόνο. Όχι μόνο για τους δικούς σου ανθρώπους, για τον εαυτό σου ή για την καρέκλα. Εγώ έτσι ξέρω, αυτό λέω. Έχετε σταματήσει να ασχολείστε με αυτό το ζήτημα ή το κυνηγάτε ακόμη? Δεν ξέρω, μέσω των νομικών σας ενδεχομένως. Όχι, έχουμε, εγώ προσωπικά με κάποια άλλα παιδιά, πριν αρκετό καιρό, έχουμε κάνει αγωγή στο κράτος. Αλλά όπως τα ξέρετε, όπως είναι. Είχε βγει πριν αρκετούς μήνες ότι κάτι θα γίνει, πριν 8 μήνες, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Μίλησα με ένα εκπρόσωπο του κυρίου Κοντονή κιόλας, αλλά το έμεινε στάσιμο, ξεχάστηκε. Mm-hmm. Μπορεί να νομίζαν ότι πέθανα, δεν ξέρω. Μακριά. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, γιατί ναι, δεν είναι και του χαρακτήρα μου. Εύχομαι οι άνθρωποι να είναι καλά, αλλά ένα πράγμα έχω να πω, ότι όταν κάποιος του έρχεται κάτι στο κεφάλι, τότε καταλαβαίνει το τι εστί και τι πρόβλημα υπάρχει. Ναι. Ένα μεγάλο κομμάτι, Νίκο, της ποδοσφαιρικής σου καριέρας, ένα σημαντικό κομμάτι, αποτελεί ο Άρης ασφαλώς, και το πέρασμά σου από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Χθες έγινε αυτό το παιχνίδι, τα έσοδα θα διατεθούν σε σένα. Υπήρχε και αρκετός κόσμος σχετικά από τα προηγούμενα παιχνίδια, είναι η αλήθεια, στο χθεσινό παιχνίδι. Γενικότερα η επαφή που έχεις με τον Άρη πλέον είναι και απευθείας, και με τον κύριο Καρυπίδη νομίζω συνομιλείς, και ο Ραϊστέχνης, από ό,τι πληροφορούμαστε, ετοιμάζει κάτι για σένα. Προσπαθεί και ο Άρης από τη δική του πλευρά να σου συμπαρασταθεί όσο μπορεί. Εγώ αυτό που έχω να πω για αυτούς τους ανθρώπους, ειδικά για τον κύριο Καρυπίδη, δεν τον γνώριζα τον κύριο Καρυπίδη. Άκουγα ότι είναι πρόεδρος, ότι μπήκε ενεργός στον Άρη, είναι στη Βέρεια. Θεωρώ, ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή με πήρε ένα τηλέφωνο που δεν φταίει σε τίποτα, δεν υπήρχε λόγος να με πάρει. Ο άνθρωπος προσπαθεί για το καλύτερο, έχει όνειρα. Με πήρε από την πρώτη στιγμή ένα τηλέφωνο και μου είπε αυτά τα πράγματα που μου είπατε κι εσείς. Με αποτέλεσμα να συσπηρωθεί όλος ο κόσμος. Αυτή η αγάπη του κόσμου, που ειδικά του Άρη, και όχι μόνο, γιατί δεν θέλω να δικήσω κάποιον. Γιατί, όπως σας είπα, είναι τρομερή κατάσταση από όλους, αλλά επειδή μου δώσατε αφορμή για τον Άρη, ο Άρης είναι πάντα στην ψυχή μου. Και πάντα είναι. Και θα είναι. Δεν το συζητάω. Φόρησα τη φανέλα, έπαιξα 5,5 χρόνια. Δεν ξεχνιούνται αυτά τα χρόνια. Η αγάπη του κόσμου, το χειροκρότημα, ο θαυμασμός, και όχι μόνο, δεν μπορώ να το ξεχάσω. Αλλά θεωρώ ότι κάθε άνθρωπος έχει ένα άγγελο στην καθημερινή του ζωή που τον προστατεύει ή υπάρχει από πάνω του. Αυτή τη στιγμή εγώ μαζί με όλους τους Αριανούς και τον πρόεδρό του και όλους αυτοί και τους παλέμαχους και τους ανθρώπους, μικρούς, μεγάλους, για να μην ξεχωρίσω κάποιον, θεωρώ όλους αυτούς και τους απλούς ανθρώπους που με έχουν βοηθήσει και με έχουν στηρίξει και προσεύχονται για μένα, είναι όλοι, έχουν γίνει χιλιάδες άγγελοι πάνω από το κεφάλι μου.
Μάλιστα. Ζεις τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία, έτσι δεν είναι, Νίκο? Έχεις 4 φύγει. Χρόνια. Έχεις φύγει. Αυτό έγινε, φαντάζομαι, για βιοποριστικούς λόγους, έτσι δεν είναι? Ναι. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι προσπάθησα κάτι να γίνει εκεί πέρα. Όλη η ζωή μου ήταν το ποδόσφαιρο. Ναι. Σκεφτόμουν και ήλπιζα ότι όταν θα σταματήσω το ποδόσφαιρο, κάπου και εγώ θα μπορέσω να βάλω ένα λιθαράκι. Ναι. Είχα φίλους, πίστευα ότι είχα ανθρώπους που τους βοήθησα μέσα από τη δουλειά μου, είχα ανθρώπους που τους βοήθησα έξω από τη δουλειά μου, αλλά εκείνες τις εποχές και τα λοιπά δεν βρέθηκε κάποιος να μου πει Νίκο έλα εδώ, Νίκο εκείνο. Ήθελα και εγώ πολύ να δουλέψω σε μια ομάδα, είτε είναι σε ακαδημίες είτε είναι σε ένα πόστο που πραγματικά πιστεύω μετά από 25 χρόνια δεν μπορεί να μην δεν έχεις κάτι να δώσεις. Ασφαλώς. Το θεωρώ λίγο άσχημο να μην κάποιος μετά από 25 χρόνια, σε εποχές και καλές και δύσκολες, μέσα σε χόρτα, σε λάσπη, σε νερά, τέλος πάντων με μια σταδιοδρομία, να μην έχει κάτι να προσφέρει κάπου σε αυτές τις ομάδες που έχει παίξει. Ήταν το όνειρό μου να προσφέρω, και ειδικά στον Άρη ήταν το όνειρό μου πάρα πολύ. Και όχι μόνο στον Άρη, σε ομάδες που τουλάχιστον έπαιξα και προσπάθησα να βοηθήσω. Αυτό ήταν το όνειρό μου και αυτό είναι. Μετά προσπάθησα να κάνω κάτι με την προπονητική, αλλά κόπηκα σε ένα μάθημα το οποίο λίγο με παρεξένησε, λίγο ένιωσα ντροπή, για να είμαι ειλικρινής, γιατί είμαι και τέτοιος άνθρωπος. Με αποτέλεσμα ήταν και αφορμή με τα οικονομικά και με όλα αυτά να φύγω. Μάλιστα. Σκέφτεσαι να έρθεις καθόλου στην Ελλάδα ή γενικότερα το αποφεύγεις? Φαντάζομαι ότι δεν σου είναι και το πιο εύκολο πράγμα τώρα, να, ειδικά μετά από αυτά που γίνονται, να το αντιμετωπίσεις και συναισθηματικά, εννοώ όλο αυτό. Εγώ πιστεύω μου, γιατί μου το έχουν πει και πάρα πολλοί, θέλουν να με δουν στην Ελλάδα, κάθε μέρα με παίρνουν τηλέφωνο, οι βετεράνοι, οι άνθρωποι, κάποιοι άλλοι που κάνουν κάποια φιλικά για μένα, θα γίνουν και τα λοιπά, θέλουν να παρουσιαστώ. Και τους έχω δώσει το λόγο μου, ότι επειδή μεσολαβεί από όλο αυτό το διάστημα 2-3 εβδομάδων οι εξετάσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ μεγάλες και ξέρει κάποιος τι εξετάσεις εννοώ, άμα όλα πάνε καλά και δείξουν όλα καλά και με αφήσει ο γιατρός, θα έρθω. Θέλω πάρα πολύ, γιατί θέλω να δω όλο αυτόν τον κόσμο. Όλο αυτό, αλλά απ' την άλλη λέω όμως ότι ίσως πάθω τίποτα και καμιά καρδιά από συγκίνηση και το έχουμε και τύψει όλοι μετά, δεν ξέρω. Ναι, είναι καλά αυτό. Δεν θα το θέλαμε. Η συγκίνηση αυτή δεν θα την αντέξω, είμαι σίγουρος. Το πιστεύω στον εαυτό μου, πάντα δεν τις άντεχα και πάντα προσπαθούσα να... Βέβαια είναι καλοπροαίρετη και καλή συγκίνηση. Αλλά φανταστείτε τώρα πώς θα είναι τα πράγματα. Και ειδικά άμα μπεις σε ένα γήπεδο όπως το Χαριλάου, με κόσμο, με παιχνίδι προς τιμής και τα λοιπά, θεωρώ ότι... Ναι. Κατάλαβε, δεν θα είναι δύσκολο, θα είναι δύσκολο. Ναι. Θα είναι πολύ δύσκολο. Για μένα πολύ. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα και έτσι όπως πήρε όλη η κατάσταση και όλη η αγάπη, όλη η τροπή μετά από τόσα χρόνια, δεν έχω πατήσει στο Χαριλάου. Ναι. Και αυτό είναι το χειρότερό μου, ειδικά στο Χαριλάου. Ειδικά. Ναι. Ήταν η λατρεία μου και το δεύτερο μου σπίτι. Σωστά. Ναι, γενικότερα δεν σε είχαμε δει καθόλου τα τελευταία χρόνια, είναι η αλήθεια. Για κάποιους λόγους προφανώς για τους οποίους δεν ευθύνεσαι κι εσύ. Δεν ήταν δική σου επιλογή. Δεν μπορώ να πω ότι ευθύνομαι. Ναι. Είναι αδικία μου να πω ότι ευθύνομαι. Ναι. Τι ήταν, η μάχη που δίνεις είναι καθημερινή, νομίζω το αντιλαμβάνεται ο καθένας, αλλά παίρνεις δύναμη από όλες αυτές τις εκδηλώσεις του κόσμου. Δεν ξέρω, ίσως ως ποδοσφαιριστής νομίζω τέτοια λατρεία και τέτοια συμπαράσταση δεν νομίζω να την έζησες, δεν είναι, σε σχέση με αυτό που ζεις τώρα. Να πω κάτι, είναι σημαντικό ότι σε όποια ομάδα και αν φόρεσα τη φανέλα, ή όταν περπατάς έξω με την οικογένεια ή με τα παιδιά, είναι δύσκολο να χτίσεις μια παιδεία καλή, γιατί αυτή η παιδεία ξεκινάει και από το σπίτι, έτσι. Ναι, ναι. Προσπαθούσα πάντα στη ζωή μου να είμαι της οικογένειας, να είμαι της δουλειάς μου, να μην κάποιον, να μην δώσω δικαιώματα, να μην κάνω και τα λοιπά. Σίγουρα και εγώ είμαι άνθρωπος, μπορώ να έχω κάνει λάθη, και αν έχω κάνει λάθη ζητάω συγγνώμη από κάποιον, αλλά ποτέ δεν έθαψα κάποιον για να επιβιώσω εγώ. Ποτέ δεν το έκανα στη ζωή μου. Αν ήθελα μπορούσα να το κάνω, αλλά δεν είμαι τέτοιους χαρακτήρες και τέτοιο παιδί. Γι' αυτό μεγαλώνουμε τα παιδιά μας όπως πρέπει, με παιδεία και όπως είμαστε οικογένεια. Γιατί και εγώ 24 χρόνια παντρεμένος είμαι, από 19 χρόνια παντρεύτηκα. Ναι, δεν είναι τυχαίο. Ναι, ναι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή.
Τι να πω, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, καταρχάς με τις εξετάσεις που θα κάνεις, να φαντάζομαι να έχεις πάρει δύναμη έτσι, από όλο αυτό που γίνεται, να έχεις την ψυχολογία σου στα ύψη καθημερινά αν είναι δυνατόν και τι να πω, μακάρι να, κάποια στιγμή να μπορέσεις να σε δούμε και από κοντά από Θεσσαλονίκη, να πατήσεις ξανά στο Χαρελάου, στο Κλεάνς Βικελίδης ή Χαρελάου το έμαθες. Όχι, το έχω, όχι, εγώ έτσι το έμαθα, ας με συγχωρέσει ο κόσμος, Κλεάνς Βικελίδης το ονομάσανε, εντάξει το έμαθα. Χαριλάου, έτσι το νιώθα ότι πάω στο Χαριλάου, στο σπίτι μου. Ναι. Όπως έλεγα πάω στο σπίτι μου, πάω στο Χαριλάου. Δεν έλεγα πάω στο γήπεδο. Mm-hmm. Ναι. Και σίγουρα θέλω και εγώ πάρα πολύ γιατί οπωσδήποτε πρέπει να ευχαριστήσω προσωπικά και όχι μόνο και τον κύριο Γαρυπίδη και τους βετεράνους και τους ποδοσφαιριστές ακόμα του Άρη και όλοι αυτοί που απαρτίζουν τον κόσμο, τον έξω, τον απλό, τον πρόεδρο του Ηρακλή πάρα πολύ, κάποιους άλλους ανθρώπους που με φέραν σε επαφή. Που άμα πω ονόματα πιστεύω ότι θα πάρει πάρα πολύ καιρό, αλλά κάποια στιγμή όμως πρέπει να τους τα αναφέρω, πρέπει να τους ευχαριστήσω. Τους έχω γράψει όλους τα τηλέφωνα, προσπαθώ να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που είναι πολύ μικρό και λίγο. Το έχω και εγώ σκοπό να πάνε όλα καλά και να έρθω και να δω όλους αυτούς τους ανθρώπους στα μάτια και να τους κοιτάξω και να τους ευχαριστήσω. Και να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο, για αυτή την κουβέντα. Να είσαι δυνατός και εμείς εδώ είμαστε. Όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, ασφαλώς θα είμαστε και εμείς στο πλευρό σου. Και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ πάντα να έχετε υγεία, τίποτα άλλο. Και αγάπη. Να είσαι καλά.